Ήταν μια πρωτοβουλία των μαθητών και των καθηγητών του Δευτέρου ΕΠΑΛ Τρίπολης. Εμπνευστήκαμε από την δράση που έγινε στην Πιερία με τις πατάτες και είδαμε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα στην Πελοπόννησο, στο ότι δεν υπήρχε μια δράση από κάποια κοινωνική ομάδα ή κάποιον φορέα έτσι ώστε να φέρει σε επαφή τους παραγωγούς με τους καταναλωτές για προϊόντα ή είναι προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με την τοπική παράδοση ή άλλα προϊόντα που έχουν σχέση με τις φυσιολογικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου. Οι μαθητές περισσότερο, επειδή προέρχονται από οικογένειες αγροτικές, είχαν την έμπνευση μέσα από διάφορες δράσεις που κάνουμε στο σχολείο να δημιουργήσουμε ένα site και ένα email, μια ιστοσελίδα, δηλαδή μια επαφή που θα μπορεί ο καταναλωτής να δίνει την προσφορά του. Εμείς να τη μεταφέρουμε στον παραγωγό και να έχουμε μια άμεση επαφή με τιμές παραγωγού κατευθείαν, χωρίς να υπάρχουν μεσάζοντες τιμές. Η έμπνευση των παιδιών την ονομάσαμε «Βρείτε τους παραγωγούς» και ξεκινήσαμε με τρία προϊόντα που έχουν άμεση σχέση με την Αρκαδία, την πατάτα, το μήλο και το χλάδι. Τι τιμές έχουν αυτά τα προϊόντα, αν κάποιος παραγγείλει αυτή. Η πατάτα έχει 0,35 ευρώ το κιλό, το μήλο 0,75 ευρώ το κιλό και το αχλάδι 1 ευρώ το κιλό. Είναι τιμές τις οποίες τις πήραμε από παραγωγούς που βρίσκονται στην άμεση επαφή με εμάς, καθηγητές, μαθητές, γονείς, συγγενείς, που μας είπαν ότι αυτές οι τιμές είναι πολύ κοντά στις τιμές παραγωγών. Τις αναρτήσαμε στο διαδίκτυο και βάλαμε και τις ελάχιστες ποσότητες που μπορεί κάποιος να παραγγείλει. Είναι 20 κιλά για πατάτες και 5 με 10 κιλά για τα υπόλοιπα δύο προϊόντα που είναι τα φρούτα. Η διαδικασία πώς γίνεται, δηλαδή μπαίνει κάποιος στο site, βλέπει τις τιμές, παραγγέλνει και πώς έρχονται τα προϊόντα ή πάει και τα παίρνει. Μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους. Πρώτον, να μπει στην ιστοσελίδα του Δεύτερου ΕΠΑΛ Τρίπολης. Η ιστοσελίδα του Δεύτερου ΕΠΑΛ Τρίπολης είναι 2epal.arc.sh.gr ή να μπει σε ένα site ειδικό που έχουν φτιάξει τα παιδιά που ονομάζεται Κοινωνία Αρκαδίας blogspot.com ή να μπει κατευθείαν να στείλει email kinoniaarkadias@gmail.com ή στο τέλος μπορεί να έρθει σε επαφή με κάποιον από εμάς, από τους καθηγητές ή από τους μαθητές που βρίσκονται στο δεύτερο ΕΠΑΛ. Τηλέφωνο είναι του σχολείου, αλλά θέλουμε πιο σωστά, και αυτό έχουμε αποφασίσει και από τους μαθητές και από τους καθηγητές, να γράφουν την παραγγελία τους κατευθείαν στο διαδίκτυο. Δεν είναι σχολικό πρόγραμμα, ούτε υπηρεσιακό θέμα. Είναι καθαρά στα πλαίσια της ανοιχτότητας, ότι πρέπει ένα σχολείο, οι εμπλεκόμενοι φορείς, να έχουν επαφή με την κοινωνία. Άρα εμείς ως μέλη της κοινωνίας της Τρίπολης παίρνουμε αυτές τις παραγγελίες και τις δίνουμε στους παραγωγούς και έρχονται οι παραγωγοί κατευθείαν σε επαφή με τους καταναλωτές. Οπότε αν παραγγείλετε για παράδειγμα 20 κιλά πατάτες, ο παραγωγός βρίσκει τον καταναλωτή και γίνεται η πώληση κατευθείαν. Δεν είναι δηλαδή κάπου μεταπώληση ή μεταφορά όπως γίνεται για παράδειγμα στην Κατερίνη, γιατί εκείνη είναι ένα άλλος τρόπος που θα ήθελε ειδική άδεια από δήμαρχο, θα ήθελε ειδικό χώρο, θα ήθελε άλλους πόρους. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε πρώτιστα είναι να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές με όλο αυτό το δίκτυο το αγροτικό. Να έχουν δηλαδή σχέση πώς πουλούνται οι πατάτες, πώς πουλούνται τα μήλα, τα αχλάδια, ποιες είναι ανάγκες των καταναλωτών. Γιατί θέλουμε από τη νέα χρονιά το δικό μας το σχολείο, μετά από 10 χρόνια, μετά από πολλά χρόνια, να ξεκινήσει ο αγροτικός τομέας. Δεν είναι δυνατόν στην Αρκαδία να μην έχει αγροτικό τομέα το τεχνικό λύκειο. Δηλαδή αυτή η δράση έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Φυσικά έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά πρώτιστα κοινωνικό χαρακτήρα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, πρέπει οι τιμές καταναλωτή, οι τιμές που παίρνουν τα προϊόντα να μειωθούν. Αυτή η εσωτερική υποτίμηση που υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει στα χρόνια της κρίσης, πρέπει να έχει άμεση επίπτωση και στις τιμές. Όχι μόνο στους μισθούς των εργαζομένων ή στις συντάξεις. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Αυτό το σχέδιο δεν υπήρχε. Γι' αυτό λοιπόν η κοινωνία, ή πιο καλύτερα η κοινωνία των πολιτών, πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες να μειωθούν οι τιμές. Και είναι άλλο ένα έλλειμμα στην ελληνική κοινωνία. Ότι δεν είναι τόσο ισχυρή η καταναλωτική συμπεριφορά ή η κοινωνία των πολιτών να μειώσουν τις τιμές όσο θα έπρεπε για να μπορέσουμε να αγοράζουμε προϊόντα
πιο φθηνά και πιο ποιοτικά. Με πηγή έμπνευση στο δίκτυο πολιτών που δημιουργήθηκε στην πιερία για τις πατάτες, αποφασίσαμε οι μαθητές και οι καθηγητές του Δευτέρου ΕΠΑΛ Τρίπολης να συμμετέχουμε ενεργά στην κοινωνική αφύπνιση που χρειάζεται η κοινωνία μας. Φέρνουμε σε επαφή τους παραγωγούς με τους καταναλωτές για το μήλο, την πατάτα, το αχλάδι και το λάδι, τέσσερα προϊόντα που πολλές οικογένειες της Αρκαδίας παράγουν και ζουν από τη σοδειά τους. Η σχολική μας κοινωνία θα φέρει σε επαφή τους παραγωγούς και τους μαθητές ως εξής. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προσφορές των παραγωγών, τα προϊόντα και τα σημεία συνάντησης και ανταλλαγής. Οι παραγγελίες σας θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω το email στην διεύθυνση κοινωνικό δίκτυο tripolis@gmail.com και στο μήνυμά σας θα αναφέρετε είδος το ποσότητα που επιθυμείτε να παραγγείλετε. Η παραγωγή μας είναι όλη από την περιοχή μας, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα στην ποσότητα που παραγγέλνετε και οι τιμές για τα προϊόντα είναι τα εξής. Μήλο 0,75 το κιλό με ελάχιστη ποσότητα 5 κιλά. Αχλάδι 1 ευρώ το κιλό με ελάχιστη ποσότητα 5 κιλά. Πατάτα 0,35 ευρώ το κιλό με ελάχιστη ποσότητα 20 κιλά. Ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία και συγχαίρω πάνω απ' όλα τα παιδιά που είχαν αυτή την πρωτοβουλία και αυτή τη σκέψη και ελπίζω να έχουν ακόμα καλύτερες πρωτοβουλίες και ακόμα καλύτερες ιδέες να υλοποιήσουν.